Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για ένα κοινό νόμισμα. Το νόμισμα αυτό δεν ανήκει σε μία χώρα, ανήκει στο σύνολο της Ευρωζώνης. Έπειτα λοιπόν πρέπει να γίνουν προσπάθειες από όλους έτσι ώστε αυτό το νόμισμα να είναι εγγυητής της σταθερότητας, έτσι ώστε να γίνεται αυτό σεβαστό από όλους. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Επίσης πρέπει να τονίσουμε την έννοια του σεβασμού. Φυσικά αυτή η λέξη μας έρχεται άμεσα στο στόμα και στη σκέψη. Πρώτα απ' όλα, σεβασμός της ψηφοφορίας και της ψήφου του ελληνικού λαού. Μία ψήφος, ένας ελληνικός λαός που εξεφράστη πρόσφατα. Και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Αυτή η ψήφος σήμανε ότι η λιτότητα ως μόνη πραγματικότητα και ως μόνη προοπτική δεν είναι πλέον ανεκτή. Επίσης, υπάρχει και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών κανόνων. Αυτό ισχύει για όλους φυσικά. Στη Γαλλία επίσης πρέπει αυτό να γίνει σεβαστό και κάτι τέτοιο δεν είναι πάντοτε απλό. Επιπροσθέτως υπάρχουν δεσμεύσεις οι οποίες έχουν αναλυφθεί και πρέπει να γίνουν σεβαστές, κυρίως στο επίπεδο των επικεφαλής των κρατών μελών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι ώστε να καθορίσουμε μία μέθοδο και συγκεκριμένους στόχους. Η μέθοδος είναι ο διάλογος. Η Ελλάδα μέσω του Πρωθυπουργού της κάθε φορά επεσήμανε το γεγονός ότι είναι δεσμευμένη στην ευρωπαϊκή προοπτική. Επεσήμανε τη θέλησή της να μείνει στην Ευρωζώνη, διότι εκεί ανήκει. Επιπλέον έχει εκφράσει την αποφασιστικότητά της να δώσει στην Ευρώπη την απαραίτητη συνοχή. Συνεπώς, ο διάλογος πρέπει να υπάρξει. Διάλογος μεταξύ Ελλάδος και μεταξύ Ευρωπαίων εταίρων, αλλά και διεθνών εταίρων. Αυτός ο διάλογος σαφώς πρέπει να ενισχυθεί, αλλά πρέπει να είναι διαφανής, πρέπει να είναι συνθήκες ειρήνης και πρέπει να εδραιώνει τη θέληση να πάμε μπροστά. Αυτός είναι ο στόχος, να φτάσουμε σε μια κοινή συμφωνία. Με άλλα λόγια, ένας μηχανισμός συγκεκριμένα μέσα, τόσο βράχη πρόθεσμα όσο και μέσο πρόθεσμα. Με άλλα λόγια, πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο οικονομικό, χρηματοοικονομικό και συμβατικό μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης. Και φυσικά η Γαλλία εξεφράσει αλληλέγγυα και θα το δείξει αυτό και τις επόμενες μέρες. Μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, ωστόσο, δεν υπάρχουν μόνο δεσμεύσεις που απορρέουν από την παρουσία μας στην Ευρωζώνη. Υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης. Και πρέπει να τονίσω ότι υπενθυμίσαμε στον Πρωθυπουργό Τσίπρα ότι σε επίπεδο διμερών σχέσεων είμαστε στη διάθεσή του για να τον ενημερώσουμε με τη δική μας τεχνογνωσία σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων και ειδικότερα σε επίπεδο δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων στις οποίες είμαστε ειδικοί. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να αφορούν την οργάνωση της διοίκησης, την αναδιοργάνωση του κράτους στην Ελλάδα. Μπορούμε επίσης να τους μεταλαμπαδεύσουμε τη δική μας τεχνογνωσία. Επιπρόσθετα, οι γαλλικές επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στην Ελλάδα και εμείς τις παροτρύνουμε διότι εκεί υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες και επίσης είναι η ευκαιρία να δημιουργηθεί ανάπτυξη για την Ελλάδα, κάτι που θα είναι υποφελία και των δύο χωρών μας. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο Γιούνκερ, διότι η Γαλλία σε λίγο θα διοργανώσει τη συνάντηση για το κλίμα και τις μεταφορές, μπορούμε όλοι να δουλέψουμε μαζί, Ελλάδα και Γαλλία. Τέλος, θέλω να πω το εξής. Μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας υπάρχει μια φιλία, υπάρχει μια κοινή συλλογιστική για τον πολιτισμό, για την τεχνογνωσία, για τη γνώση εν γέννη. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να υπάρχουν πολλαπλές συμφωνίες μεταξύ πανεπιστημίων, μεταξύ κέντρων ερεύνης και επίσης σε πολιτιστικό επίπεδο. Η ελληνική ταυτότητα, ο ελληνικός πολιτισμός έχει επηρεάσει ολόκληρη την Ευρώπη και η γαλλική κουλτούρα, ο γαλλικός πολιτισμός κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η Γαλλία και η Ελλάδα
πιστεύουν ότι ο πολιτισμός είναι ένας παράγων προόδου και ανάπτυξης και επίσης και ευημερίας. Σε αυτό το σκεπτικό, εμείς αποφασίσαμε να οικοδομήσουμε τη δική μας σχέση μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας και φυσικά μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Πρόεδρου. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στη χώρα που πήρε από την Ελλάδα το νήμα της δημοκρατίας. Και με την επανάσταση των συνειδήσεων και των δικαιωμάτων, με τη Γαλλική Επανάσταση, προσδιόρισε τις αρχές και τις αξίες της σύγχρονης δημοκρατίας. Είμαι επίσης ιδιαίτερα χαρούμενος διότι βρίσκομαι σήμερα στη χώρα του διαφωτισμού, αναζητώντας την πολιτική κληρονομιά του διαφωτισμού στη σύγχρονη Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη όπου ο οικονομικός παραλογισμός έχει δυστυχώς επιβληθεί στον ορθό λόγο, σε μια Ευρώπη όπου δυστυχώς η κοινή λογική έχει παραχωρήσει τη θέση της στην ιδεολειψία. Σε αυτή την Ευρώπη και σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Η Γαλλία, η Γαλλική Δημοκρατία αποτελεί παράγοντα σταθεροποίησης, σταθερότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει σήμερα την αναγκαία αλλαγή πολιτικής, την οριστική και αποφασιστική στροφή προς την ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα συμφωνία για την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε σήμερα μια νέα συμφωνία για την επιστροφή στην ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε την Γαλλία ξανά μπροστά ως εγγυητή της Ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή ως πρωταγωνιστή στην κοινή προσπάθεια για αλλαγή πολιτικής. Η χώρα μου στις 25 του Γενάρη και ο ελληνικός λαός με μια γενναία απόφαση γύρισε σελίδα. Η νέα κυβέρνηση που πήρε μια εντολή καθαρή για να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, η νέα κυβέρνηση με στόχο την κοινωνική σωτηρία εργάζεται από την πρώτη μέρα προκειμένου να έρθουμε σε μια νέα ευρωπαϊκή συμφωνία για την Ελλάδα. Έχουμε συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο στη βάση του οποίου διαβουλευόμαστε με τους εταίρους μας. Η ελληνική δημοκρατία δεν είναι απειλή για την Ευρώπη. Και η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα είναι μια ευκαιρία που πρέπει όλοι στην Ευρώπη να αξιοποιήσουν. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Οφείλουμε να εργαστούμε σεβόμενοι τους κανόνες που διέπουν τη συγκατοίκησή μας στην Ευρώπη, αλλά ταυτόχρονα και σεβόμενοι την ισοτιμία των κρατών μελών. Διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ευρωζώνη δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Στις επαφές μου χθες και σήμερα με ηγέτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τους αξιωματούχους των ευρωπαϊκών θεσμών καταθέσαμε μια πρόταση ρεαλιστική που μπορεί να οδηγήσει σε ένα κοινώς αποδεκτό βιώσιμο αποτέλεσμα. Σε μια συμφωνία που θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο και την απαραίτητη ανάσα στην Ελλάδα και στη νέα ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τις αναγκαίες αλλαγές που κανείς δεν μας υποχρεώνει σε αυτές, από μόνοι μας πρέπει να τις προχωρήσουμε
για να κάνουμε το κράτος μας αξιόπιστο, τη δημόσια διοίκηση αποτελεσματική και για να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη. Διότι στην Ελλάδα ο ελληνικός λαός υπέφερε όλα αυτά τα χρόνια, έδωσε πολλές θυσίες, έκανε πολλές θυσίες, αλλά κάποιοι δεν πλήρωσαν το μερτικό τους αυτόν τον λογαριασμό. Πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την φόρο διαφυγή, να δημιουργήσουμε συνθήκες φορολογικής δικαιοσύνης και να τελειώνουμε με αυτό το πελατειακό κράτος που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως θα εργαστούμε και για να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες πληγές που άφησε πίσω της η κρίση. Καταθέσαμε προτάσεις ρεαλιστικές που μπορεί να γίνουν κοινά αποδεκτές και στο κρίσιμο θέμα του χρέους, που πρέπει να γίνει βιώσιμο και δεν αφορά μια ελληνική περίπτωση, αλλά αφορά το ευρωπαϊκό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το κοινό μας μέλλον, προκειμένου να φύγουμε από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε βρει ανοιχτά ότα σε αυτές τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και είμαι βέβαιος ότι θα εργαστούμε όλοι από κοινού προκειμένου, ξεπερνώντας την κρίση στην Ελλάδα, να δώσουμε καθοριστική όθηση ώστε να ξεπεράσει η Ευρώπη στο σύνολό της την κρίση. Σας ευχαριστώ πολύ.